Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μάκης Δεστούνιος εδώ σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την επιστροφή του Ασώτου, ο οποίος μετά από κάποιες υποχρεώσεις έχασε 4 βίντεο. Και παραπάνω μπορεί. Και μας ξανάρθε. Ξαναγύρισα λοιπόν. Πάλι μου είχατε λείψει. Εγώ δεν ξέρω αν σας έλειψα και πολύ. Εσείς μου λείψατε. Ας μην πήγαινε στο χωριό. Έπρεπε, αλλά τέλος πάντων όλα καλά. Γυρίσαμε και. Όπως πάντα, είμαστε ένα κυριακάτικο vlog. Ξανά το παιδί μας, το γήπεδό μας. Δείτε όπως θέλετε. Είμαστε πάλι εδώ λοιπόν. Και σήμερα, Μάκη, για πες μας. Τι θα σχολιάσουμε, τι θα αναλύσουμε. Θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε. Θα κάνουμε μια συζητησούλα, έτσι, μια κουβέντα γύρω από τους σούπερ ήρωες που γίνανε βιντεοπαιχνίδια. Κόμιξ δηλαδή. Σούπερ ήρωες από κόμιξ οι οποίοι γίνανε βιντεοπαιχνίδια. Και πρέπει να σας πω ότι έτσι καθίσαμε και ψάξαμε κιόλας κάποια πράγματα. Θυμηθήκαμε κι εμείς κάποια παλαιότερα που είχαμε παίξει. Και τα καλά παιχνίδια όσον αφορά τους σούπερ ήρωες που έχουν γίνει παιχνίδια είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Δηλαδή 5-6 παιχνίδια είναι έτσι να αναφέρεις, ας πούμε, και να πεις ότι είναι καλά και παίζονται. Από εκεί και πέρα είναι κάποιες αξιότιμες προσπάθειες τα υπόλοιπα, τα οποία θα τα δείτε στην πορεία. Τα περισσότερα πάντως από αυτά που είδαμε, γιατί έχουν βγει πολλά με πολλούς σούπερ ήρωες, ναι, σε διάφορες πλατφόρμες, ειδικά από κάποια παιχνίδια ξεκινάνε από Atari, ας πούμε, παιχνίδια. Και... ναι. Όπως του Spider-Man, ας πούμε. Ναι, όπως του Spider-Man και του Batman, νομίζω. Ή του Spider-Man, βασικά πρέπει να είναι. Του Batman δεν θυμάμαι. Του Spider-Man, ναι. Του Superman, και του Superman, ναι. Του Superman δεν θέλω να πω, βασικά, και μπερδεύτηκα. Αλλά αρκετές, τέλος πάντων, τα περισσότερα ήταν σχετικά λίγο αποτυχημένα. Δεν ήταν και πολύ καλά. Αν εξαιρέσουμε βέβαια του Batman. Ναι. Ο Superman δεν έχει κανένα καλό πάντως. Όχι. Δεν έχει κανένα καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν έχει κανένα καλό. Έχει ένα έτσι το οποίο μπορείς να του ρίξεις μια ματιά. Από εκεί και πέρα το χάος. Σαν τα Batman κανένα, μου φαίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε τώρα με. Όπως τα έχουμε βάλει τώρα, θα τα πούμε. Ναι. Δεν είναι top 10 ή κάτι τέτοιο. Απλά ξεκινάμε τη λίστα που έχουμε σημειώσει εμείς. Όπως βγει. Έχουμε φτιάξει και ένα τευτέρι για να μην τα ξεχάσουμε. Ωραία. Και ξεκινάμε με τον Deadpool. Το οποίο. Πιο σύγχρονος τώρα έτσι, λίγο σούπερ ήρωας. Δεν ήταν από παλιά. Ήταν από παλιά, αλλά τώρα ξέρω. Είναι λίγο πιο σύγχρονο, νομίζω κάπου το 90. Α, όταν λέμε σύγχρονος από εκεί. Ναι. Ο οποίος είχε το παιχνίδι που έχουν βγάλει για την πάρτι του είναι αρκετά καλό. Πάρα πολύ καλό. Εγώ το είχα δοκιμάσει τότε στο PC. Έτσι ψηλό action hack and slash παιχνιδάκι. Τα κλασικά, τα καυτικά, τα αστεία του, όλα αυτά που λέει. Διασκεδαστικό παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν για τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει, αλλά διασκέδασα και το πήρα γραμμή το παιχνίδι. Εμένα μου θύμισε πολύ Devil May Cry. Θυμίζει, έχει αυτό το χαγιάσιλας μέσα, γιατί όλο φάζεις. Το είχα νοικιάσει κι εγώ να του ρίξω μια ματιά. Εντάξει, δεν είναι τώρα παιχνίδια αυτά που με κρατάνε εμένα, αλλά για τους φαν του είδους. Είναι ένα for fun παιχνιδάκι. Πάντως δεν έχω ακούσει καθόλου κακά σχόλια, έχω ακούσει ότι είναι διασκεδαστικό. Εντάξει, είναι για αυτούς που γουστάρουν το είδος, hack and slash. Και οι ατάκες του δεν διαφεύγουν, δεν ξεφεύγουν από τη. Από την ταινία και από γενικά το franchise του Deadpool. Το έχουν πετύχει ωραία δηλαδή. Πολύ καλή προσπάθεια πάντως, έτσι. Διασκεδαστικό παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, να σου πω ότι το ψάχνω κιόλας για να το βάλω στη συλλογή μου. Και να το παίξω κιόλας και να το έχω στη συλλογή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο παρακάτω. Τώρα σας έχουμε έναν ήρωα τον οποίο. Γιατί τον βάλαμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο γνωστός. Αλλά επειδή είχα παίξει εγώ το παιχνίδι στο Super NES, μόνο αυτό γνωρίζω. Ονομάζεται The Phantom ο τύπος και το παιχνίδι είναι The Phantom 2040. Αυτός με τη μοβ στολή και τα μαύρα εδώ πέρα που βάζει στο. Στα μάτια του. Για τον οποίο έχει βγει και ταινία. Ναι, νομίζω έχει βγει και ταινία. Και όχι, νομίζω και με το Billy Zane. Όταν ήμασταν πιο πιτσιρικάδες, έδειχνε παιδικό με το Phantom. Μπράβο, πολύ σωστός, πολύ σωστός. Γενικά ένας ήρωας τώρα δεν είναι. Έχει παίξει νομίζω και σε DC και σε Marvel και σε άλλα τέτοια. Ναι. Στα κόμιξ του είναι ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος. Τέλος πάντων, έχει περάσει και από DC και από Marvel. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά γίνεται. Ναι. Η εκδότρια εταιρεία είναι λίγη. Όχι μόνο από την DC και από τη Marvel, έχει περάσει και από άλλες νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τώρα έχει καταλήξει σε τελείως πιο low budget εταιρεία. Ναι. Η οποία εκδίδει το κόμιξ. Τώρα δεν ξέρω και αν τραβάει τώρα Phantom ή όχι. Σαν ήρωας. Πάντως σαν παιχνίδι. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Super NES ήταν αρκετά καλό. Εκείνη την εποχή που το είχα παίξει, γιατί το είχα παίξει πολύ πιτσιρικά. Όταν ήμασταν πιτσιρικά, ο Κώστας το είχα παίξει. Πολύ καλό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό και καλή απόκριση. Δηλαδή λειτουργούσαν όλα σωστά, ρε παιδί μου. Ναι. Και επειδή το θυμόμουν και μου είχε κάνει εντύπωση τότε και το είχα ευχαριστηθεί έτσι σαν πιτσιρικάς, εννοείται ότι δεν τερμάτισα γιατί ήταν δύσκολα τότε όλα τα παιχνίδια και το συγκεκριμένο ήταν αρκετά δύσκολο.
Και αυτό το βάλαμε και σε αυτό το. Στη θεματολογία μας εδώ. Και νομίζω ότι. Αξίζει, ρε παιδί. Αξίζει, ναι, αξίζει, είναι καλό. Εγώ πάντω που είδα βιντεάκια δεν το έχω παίξει. Το simulator, ούτε στην εποχή του. Ναι, γιατί το έδειξα κάποια βίντεο να καταλάβει και τι λέω. Ήταν καλό. Γιατί στην αρχή που σου έλεγα Black Panther, ήταν ναι, Black Panther, τα είχαμε μπερδέψει. Του έλεγα Black Panther, ρε φίλε. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται λίγο πιο γνωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Στο επόμενο, ναι, το επόμενο είναι το Ghost Rider. Εμένα μου αρέσει ο Ghost Rider και σαν φιγούρα έτσι όπως είναι σαν χαρακτήρα. Μου άρεσε πάντα. Βέβαια οι ταινίες του με τον Nicolas Cage δεν ήταν για κάτι το. Δεν ήταν για ότι καλύτερο. Αλλά και σαν παιχνίδι που έχει κυκλοφορήσει λοιπόν το Ghost Rider στο PlayStation 2 ήταν αξιόλογο. Λοιπόν, ένα παιχνίδι έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Ένα παιχνίδι στο PlayStation 2 και λογικά το βγάλαν σαν παιχνίδι για να προμοτάρουν την ταινία. Ναι. Τι έγινε όμως, το παιχνίδι είναι καλύτερο από την ταινία. Καλύτερο από την ταινία. Όχι ψέματα τώρα. Όχι για να το βάλουμε απλά στην λίστα κτλ. Μιλάμε για πολύ σωστό παιχνίδι. Και αυτό μου θύμιζε έντονα Devil May Cry. Ναι, Devil May Cry και λίγο και God of War. Λόγω του ότι. Γράφων, ξέρω ναι. και αυτά. Λόγω των αλυσίδων που είχε. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αν το πετύχετε. Πού να το πετύχετε τώρα, πρέπει να έχετε PlayStation 2. Ή PlayStation 2, αν το βρουν πουθενά, σε κανένα emulator, να το παίξετε πάντως. Είναι ένα αξιόλογο παιχνιδάκι, αξιόλογο παιχνίδι και ωραίος χαρακτήρας. Μου άρεσε πάντα ο Ghost Rider, όπως είπα. Ναι, εντάξει. Εκεί πέρα όμως έχει cinematic κανονικά με τον Nicolas Cage. Με τον Nicolas Cage, όταν. Έχει και κάτι πίστες οι οποίες είναι με τη μηχανή. Κάνεις δηλαδή trials με τη μηχανή. Ναι. Για να φτάσεις στην πρόοδο, ρε παιδί μου, να περάσει. Να συνεχίσει το παιχνίδι. Ωραία, πάμε τώρα στο επόμενο. The Punisher. The Punisher ανακαλύψαμε ότι είχε αρκετά παιχνίδια, αλλά δεν βλέπονται. Ναι, δυστυχώς δεν βλέπονται. Κάποια είναι πρώτου προσώπου, άλλα είναι beat 'em up. Ναι, εντάξει, ρίξαμε μια ματιά σε όλα πάνω κάτω. Αυτά που έχουμε κρατήσει εμείς είναι ένα το arcade. The Punisher Arcade, το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι. Ναι, έχει βγει το Punisher στο arcade και άλλο ένα στο Mega Drive που είχε βγει. Το οποίο είναι κλασικό. Όχι, νομίζω ότι το The Punisher είναι και σε arcade και σε Mega Drive. Και στα δύο είναι. Ναι, και δεν είναι διαφορετικό δηλαδή. Όχι, είναι το ίδιο. Εντάξει, κάποιες αλλαγές θα έχει, κύριε παιδάκι μου. Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, από. Και το Captain Commando να πάρεις δεν είναι το ίδιο όπως παίζει στα arcade. Ναι. Το ίδιο είναι, έχουν αφαιρεθεί πράγματα. Πάση περιπτώσει τώρα. Είναι λεπτομέρειες αυτά για να καταλάβεις τώρα τι έχουν αφαιρέσει και πόσο υποδιέστερη είναι η έκδοση που έχει βγει για τις κονσόλες. Και η έκδοση που είναι για τα arcade. Γιατί τα arcade πάντα υπερτερούσαν. Σίγουρα. Ένα μηχάνημα για ένα παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε. Και σε γραφικά πιο φωτεινό από τις κονσόλες, ναι. Πάντως αυτό το Panzer, αν θυμάμαι καλά, το έπαιζα και σε emulator, το είχα παίξει και σε arcade. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω πρέπει να χειρίζεσαι και τον Nick Fury. Διαλέγεις ή τον Panzer ή τον Nick Fury. Το οποίο ήταν διασκεδαστικό. Πολύ ωραίο 2D έτσι. Εντάξει, τα κλασικά. Τα κλασικά beat 'em up. Ναι, 2D scrolling, side scrolling beat 'em up. Ναι. Μπουνίτσες, άμα σήκωνες κάνα πλάγι πυροβόλαγες και τέτοια πράγματα. Τύπου Final Fight εν ολίγης. Ναι, Final Fight. Κάτι λέει και δεινόσαυρο και αυτά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και άλλο ένα που έχει βγει με το Punisher το οποίο δεν είναι καλό. Είναι καλό, αρκετά καλό. Εντάξει, τώρα γούστα είναι αυτό που μου πεις. Γούστα, ναι. Είναι το The Punisher No Mercy, το οποίο βγήκε την προηγούμενη γενιά. Εγώ το έχω δει, ας πούμε, για το PlayStation 3. Τώρα, αν παίζει για το 360, αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι για αυτό, ή για 360 ή για PC. Πάντως στο PlayStation 3 εμείς το είχαμε δει. Πρώτου προσώπου. Πρώτου προσώπου. For fun και αυτό, έτσι, ναι. Τύπου Duke Nukem. Δεν έχει να σκεφτείς κάτι. Ναι, δεν έχει να σκεφτείς, απλά θερίζεις. Πιστολίδι full. Ναι. Φτάνει και για τον Punisher, πάμε στα παρακάτω τώρα. The Incredible Hulk. Το οποίο έχει βγει ένα πολύ καλό. Εντάξει, εγώ το έπαιξα αυτό, το νίκιασα, δεν μπορώ να σου πω ότι το τερμάτισα, αλλά ήταν αρκετά διασκεδαστικό. Και δεν το τερμάτισα γιατί είχα κάποιες δουλειές. Έπαιξα λίγο, ξέρεις, άμα δεν σε πολύ ενδιαφέρει και το ίδιο θέμα. Δεν το συνεχίζει το παιχνίδι, προτιμάς να το πας πίσω και λες κάποια άλλη στιγμή θα το τσεκάρω, αλλά η άλλη στιγμή που θα τσεκάρεις δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα και πας και πέφτεις σε άλλα πράγματα. Ναι, για την προηγούμενη γενιά, το The Incredible Hulk, το οποίο ήταν αρκετά καλό. Νομίζω πως είχε βγει ένα προμοτάρι για την ταινία, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι και εγώ σίγουρος για αυτό. Δεύτερη ταινία κιόλας, με τον Edward Norton. Γιατί έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που είχε βγει η τελευταία ταινία Hulk, solo Hulk ας πούμε. Έχει και άλλα παιχνίδια. Έχει, αλλά δεν αγγίζονται, πιστεύω κατά την προσωπική μας άποψη. Δεν αγγίζονται. Αυτό μας φάνηκε λίγο που το έχει παίξει κιόλας και ο Μάικς. Εγώ δεν έχω ακουμπήσει, δεν είμαι και φαν του Hulk. Ναι, έχουμε κρατήσει ας πούμε το
τις πιο αξιοσημείωτες αναφορές. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι τα πιο αξιοσημείωτα. Έτσι, αυτά που αξίζει τέλος πάντων αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ματιά. Ναι, ναι, γιατί τα άλλα δεν παίζονται, παιδιά. Δεν είναι, δηλαδή είναι χάλια τελείως. Πάμε τώρα στο Iron Man. Iron Man, ναι, το επόμενο είναι Iron Man and the XO Manowar. Manowar in heavy, heavy metal. Το οποίο έχει βγει για PlayStation 1. Ακόμα και τώρα πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ φρέσκο το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ φρέσκο, παιδιά. Πάρα πολύ φρέσκο. Παίζεται άνετα. Και εκείνη την εποχή είχε γίνει χαμός όταν είχε βγει. Εν τω μεταξύ έχει μουσικάρα μέσα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα. Γρήγορο gameplay. Είναι beat em up, μπορείς να το πεις. Είναι ένα 2D platform. Side scrolling, ναι. Το οποίο είσαι και από, τις δύο πλευρές δηλαδή κινείσαι. Ναι, αλλά η διαφορά είναι ότι δεν βαράει μπουνιές. Όχι. Πετάει. Αυτές τις φωτιές που πετάει. Ναι. Εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν waves full και δεν προλαβαίνεις. Πολύ καλό, πολύ καλό. Μπορεί να ακούγεται εύκολο φαινομενικά, αλλά ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο. Και έχει γραφικά τα οποία βασίζεται καλά ακόμα και σήμερα. Και εγώ έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα μόλις το είδα. Δηλαδή, είχα ότι άρα αυτό μπορώ να κάτσω να το παίξω. Δεν θα μεν... Καλά, δεν μας ενοχλούν βέβαια και τα παλιά τα γραφικά εμάς. Αλλά για κάποιον που είναι πιο καινούριος και έχει μάθει το μάτι του λίγο, και σε εμάς έχει μάθει πλέον το μάτι λίγο αλλιώς. Άνετα κάθεται το βάζει και το παίζει. Ναι. Είναι φοβερό. Εγώ πάθα πλάκα με το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Και δεν περίμενα ότι θα υπάρξει κάποιο Iron Man καλό. Γιατί συνήθως όλα τα Iron Man αυτά που έχουν βγει και αυτά που είδαμε ναι, ήταν σε τύπου αεροπλανάκι πρώτου προσώπου, σαν Ace Combat. Για να προμοτάρουν και την ταινία περισσότερο, ναι, όπως πάντα δηλαδή. Ναι. Και να πω ότι εκείνη την εποχή που είχε βγει το συγκεκριμένο παιχνίδι, είχε συζητηθεί ότι ήταν καλό. Ναι. Το κάνανε και πόρτ και στο Game Boy. Το οποίο είχα στα χέρια μου εγώ, στο Game Boy το είχα το port. Το PlayStation 1 το είχα παίξει ένα ξάδερφο. Πήρα μετά και εγώ το παιχνίδι στο Game Boy, ίδιος τίτλος. Εντάξει, καμία σχέση. Εντάξει, καμία σχέση γιατί θα κόβανε και κάποια πράγματα. Εντάξει, μου σβήσε η κάψα απλά λιγάκι. Ναι. Από εκεί και πέρα τίποτα. Πάντως το συγκεκριμένο, αν έχετε κάποιοι έτσι emulator που θέλετε να ρίξετε μια ματιά σε παλαιότερα παιχνίδια κτλ., ρίχτε μια ματιά, το αξίζει. Είναι καλή φάση. Ναι. Αρκετά καλή φάση. Και πάμε τώρα και στο Spoon. Το Spoon το βάλαμε καταρχήν γιατί τον γουστάρουμε σαν χαρακτήρα. Πολύ από πιτσιρικάδες. Ναι. Τα περιοδικά του τα έχουμε αγοράσει όλα, τουλάχιστον αυτά που είχαν βγει για εδώ για Ελλάδα. Από την Modern Times νομίζω ότι κυκλοφορούσαν. Ναι, Modern Times ήταν. Την ταινία που είχαμε δει. Την ταινία που είχαμε δει, η οποία δεν μας άρεσε. Εντάξει, δεν ήταν αυτό ακριβώς που θέλαμε. Σαν fans όμως κάτσαμε και το είδαμε. Ναι, και σαν fans καθίσαμε και την είδαμε την ταινία, αλλά έχουμε και δύο παιχνίδια εδώ πέρα. Δύο ή τρία νομίζω. Τρία. Νομίζω τρία έχουν βγει. Νομίζω, ναι, νομίζω. Και εγώ τρία, τα οποία και τα τρία παιδιά δεν βλέπονται. Απλά τον αναφέραμε γιατί τον γουστάραμε τον τύπο. Ναι. Υπάρχει ένα όμως, ένα από τα τρία είναι για το Super NES. Νομίζω και το πιο παλιό πρέπει να είναι. Και το πιο παλιό, ναι. Αυτό αξίζει να το παίξεις, ας πούμε. Και, άμα παρατήρησες, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, φαίνεται λίγο δύσκολο. Φαίνεται λίγο και πιο αργός ο χαρακτήρας. Ναι, beat em up, 2D side scrolling και αυτό, beat em up, κλασικά πράγματα δηλαδή, αφού μιλάμε για Super NES. Και εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, ο τρόπος που έχουν σχεδιαστεί οι χαρακτήρες μέσα εκεί. Το παρατήρησες ότι. Έχουν κρατήσει λίγο του κόμικ τη ζωγραφιά. Όχι, λίγο, πολύ. Ναι. Πολύ. Και το μεταξύ, αν είδες, η ενέργειά του ήταν. Το κλασικό, η μάσκα του Spawn. Ναι. Τον πράσινο. Με τα πρασινάκια που χάνει. Ναι. Αν τα τελειώσει όλα αυτά είναι και καλά η μαγική ενέργεια στο κόμικ. Ναι. Και αν τα τελειώσει και το μηδενίσει, πάει κατευθείαν στην κόλαση και ξάγει. Χαριστικό εγκύρισης έχει έρθει δηλαδή στη γη. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία του Spawn, εν πάση περιπτώσει, για όσους γνωρίζουν και έχουν διαβάσει. Καλό. Εντάξει, έχω ασχοληθεί εγώ με το συγκεκριμένο. Simulator. Στο χωριό ιδιαίτερα που δεν είχα τι να κάνω, οπότε το έβαλα, το έπαιξα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, απλά είναι το πιο καλοσχεδιασμένο μπορώ να πω. Όλα από Spawn, ναι, το πιο καλοσχεδιασμένο. Εντάξει, εγώ είχα παίξει αυτό που είχε βγει στο PlayStation 1, δεν παίζεται, ήταν πολύ δύστροπο στο χειρισμό του. Και εγώ μαζί σου. Θυμάσαι, ναι. Μαζί σου ήμουν, το έχει αγοράσει κιόλα και νομίζω ότι. Ναι. Θυμάμαι τώρα που έχει τι τρίχε από το κεφάλι σου, να πούμε. Ήμασταν πιτσιρικά, δεν το βλέπω. Spawn, είμαστε πορωμένοι και με Spawn το πήραμε, λέμε, χωρί να δούμε. Δεν υπήρχε YouTube, α δει. Τη φάγαμε στη μάπα την κάλτσα, παιδιά. Mm-hmm. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Να πω επίσης για το Spawn ότι έχει εμφανιστεί και στο Soul Calibur, νομίζω. Mm. Σαν έξτρα χαρακτήρας. Το ξεκλειδώνεις λογικά, τότε δεν είχε DLC. Νομίζω στο 2 ήταν, στο 3 ήταν. Δεν θυμάμαι πιο ακριβώς. Mm. Στο PlayStation 2 που τον θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Αναφορά. Μια έτσι αναφορά ότι έχει βγει εκεί. Επόμενο, πάμε τώρα σε ένα σπερίγραφο που. Εντάξει, το Superman. Κοίτα, θα δείτε τώρα εδώ πέρα ότι έχουμε σημειώσει πράγματα για αρκετούς σούπερ ήρωες. Αρκετούς, εντάξει, δεν έχουν μείνει πάρα πολύ ακόμα. Και θα παρατηρήσετε ότι περισσότεροι είναι της Marvel.
της Marvel και δύο είναι ή τρεις τώρα έχουμε σημειώσει για τις DC. Για κάποιο λόγο η DC ρε φίλε. Τι, δεν τους προωθεί ρε. Ναι, γιατί. Οι πιο γνωστοί ήρωες που ξέρω, δηλαδή από μικρός που ήξερα ήταν ο Batman Superman. Και ο Superman. Ναι. Τους άλλους δεν τους ήξερα, δεν τους έχω γνωρίσει. Τώρα κάτι Άρων και αυτά που ναι, μετά. Με κάτι σειρές, με κάτι. Δεν ήξερες μεν κάτι Aquaman, ίσως επειδή τότε που είχε βγει και το κόμικ το DC εναντίον Marvel. Εντάξει, δεν έμαθες από εκεί. Αλλά κλασικά σαν αυτούς που σου έχει προωθήσει να δεις, χωρίς να ασχοληθείς με το τέτοιο τους, ξέρω, με τα κόμικς της, είναι Batman και Superman, κακά τα ψέματα. Ναι, τώρα όποιος είναι ψαγμένος γνωρίζει τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Δηλαδή, κάτι Green Lantern τους έμαθα με κάτι έργα. Κάτι... Γενικώς τους DC τους έμαθα από έργα. Δεν τους ήξερα. Ναι. Και από αυτό που είπες εσύ το περιοδικό το DC αντίον Marvel, από εκεί έμαθα κάτι. Ίσως και το παιδικό που έδειχνε καμιά φορά στην τηλεόραση το Justice League που υπήρχε. Δεν το έβλεπα αυτό. Το είχα. Δεν το πετύχαινα. Δεν ήταν ψηλό αδιάφορο όμως, να σου δώσω καταλάβεις. Γιατί σε έχει βάλει σε αυτό το τρυπάκι, δηλαδή να υπάρχει ο Batman και ο Superman να είναι πιο γνωστοί και οι υπόλοιποι. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η πολιτική της. Από ό,τι δείχνει, αλλάζει. Τέλος πάντων. Ενώ η Marvel φίλε έχει τώρα, έχει γνωστό το Nightman, έχει το Spider-Man και από τις ζωές ξέρουμε αυτά έργα. Captain America. Captain America. Ας πούμε το Captain America από αυτά στον πω, να σου πω κάτι την έξω, γιατί τον μάθανε όλοι τώρα με τις ταινίες ξέρω εγώ. Ο Iron Man, ο Spider-Man, ο... πώς τον λένε... Η Fantastic Four, ο Hulk, οι X-Men. Οι X-Men αυτούς όλους τους ξέραμε πριν τις ταινίες. Μιλάμε πάντα για Ελλάδα, έτσι. Ναι, γιατί για Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για έξω Αμερική που έχουν ξεκινήσει όλα. Ας πούμε και το Luke Cage, εμείς τώρα το μάθαμε και στην Αμερική ήταν γνωστός ήδη από δεκαετίες. Ναι, και πάρα πολύ γνωστός. Και αγαπημένος ήρωας αρκετών που διαβάζουν κόμιξ και είναι φανατικοί με τα κόμιξ. Βέβαια. Και το Nicolas Cage, ας πούμε, το επίθετό του το έχει πάρει από εκεί. Ναι, για να μην είναι ίδιο με τον πατέρα του. Με τον πατέρα του, τον σκηνοθέτη. Τέλος πάντων. Εμείς τώρα εδώ έχουμε. Ο επόμενος είναι που έχουμε πει και ξεκινήσαμε και όλο αυτό το πρόλογο για τον Σούπερμαν. Ο οποίος το καλύτερο παιχνίδι που έχει σημειωθεί να έχει σαν Σούπερμαν, σαν υπερήρωας αυτός είναι στο Super NES, το Death of Superman. Death of Superman. Το καλύτερο είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν βλέπονται και έχει και τον τίτλο του χειρότερου παιχνιδιού. Superman για τον Nintendo 64. Ό,τι χειρότερο. Ναι, εντωμεταξύ ξέρεις, αυτό ήταν παιχνίδι. Νομίζω έχει ψηφιστεί και ως το χειρότερο του Nintendo 64 παιχνίδι που έχει βγει ποτέ. Ναι, νομίζω ναι. Superman. Νομίζω, ναι. Χωρίς να είμαστε πολύ σίγουροι. Ναι. Έχουμε δει κάποια βίντεο που βάζουν τα χειρότερα παιχνίδια του Nintendo 64 και μετά βγαίνει πρώτο. Λογικά αυτό πρέπει να είναι το χειρότερο παιχνίδι του Nintendo 64. Χωρίς να είμαστε πολύ σίγουροι και πάλι. Λόγω του ότι έχουμε δει, ξέρεις, το 5, το 10, πάντα μπαίνει πρώτο αυτό στα χειρότερα παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνιδάκια του που είχαν βγει πάλι που είχαν κυκλοφορήσει ήταν σε στυλ Airtime, ας πούμε. Ναι. Πυροβόλαγε και πέταγες πάνω κάτω, αλλά καλά. Πήγεις... Και δεν βλέπονται κιόλας. Και δεν βλέπονται. Γενικότερα ήταν δύστροπα και στο χειρισμό. Και στο χειρισμό. Δηλαδή και κάποια που είχα δοκιμάσει εγώ στο Master System αυτό είναι. Δεν πέσω. Όχι. Είναι ίσως ο πιο δυνατός σούπερ ήρωας. Ο οποίος δεν έχει ούτε ένα δυνατό παιχνίδι. Και μια δυνατή ταινία και να πούμε και το έχει. Έτσι. Εντάξει, το Man of Steel εμένα μ' άρεσε. Τώρα για τα παλιά δεν θέλω να το αναλύσω. Αλλά ούτε παιχνίδι ούτε και καμιά ταινία που να πεις έτσι. Εντάξει, τα καινούργια καλά ήταν. Τα δύο βγάλανε το. Όχι, ένα έχουν βγάλει το Man of Steel, ήταν πολύ καλό. Το Batman and the Superman. Τα άλλα είναι κλασικά. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι σου έχει δώσει σαν. Σε ταινίες, κάτι έχει δώσει. Γιατί το πρώτο Superman με το Reeves, με το Steve Reeves, έτσι λεγόταν αυτό. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, ναι. Κατάλαβα όμως ποιο λες. Ναι, αυτό είναι που έμεινε παράλληλο. Που βγάλει τρεις-τέσσερις ταινίες ή τρεις ταινίες πρέπει να είχε βγάλει αυτό σαν Superman. Ναι, νομίζω. Είχε βγάλει τρεις-τέσσερις, κάτι τέτοιο. Το πρώτο που είχε βγάλει αυτό ήταν πολύ καλό. Για την εποχή του ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Που κατέβηκαν και αυτοί οι τρεις από τον πλανήτη το δικό του. Ναι, με τα μαύρα που φοράγανε. Ναι, ναι. Αρκετά καλό. Και πάμε τώρα πάλι σε Marvel χαρακτήρες. Και εννοούμε το comic X-Men. Λοιπόν, το X-Men έχει αξιοσημείωτα παιχνίδια. Πολλά. Καταρχήν, να πούμε ότι υπάρχει το X-Men vs. Street Fighter. Ωραία. Πρώτα αυτό. Ας πάμε σε ένα fighting. Ναι, ας πάμε σε ένα fighting το οποίο είναι τούμπανο. Πολύ καλά. Ωραία fighting, ναι. Ωραία fighting και ωραία σχεδιασμένοι και οι χαρακτήρες μέσα, ξέρω εγώ. Και τα combo τους, τα combo αυτά τα super special, πώς τα λέγαν. Γενικά ένα πολύ ωραίο προσεγμένο fighting, παρόλο που δεν είμαστε λάτρεις σε αυτό το είδος. Εντάξει, είναι το στυλ του Street Fighter Alpha. Απλά ναι, έχουν προσθέσει τους χαρακτήρες από X-Men και πιο μετά ή πιο πριν είχαν βγάλει και νομίζω Marvel. Νομίζω είναι και Marvel. Ναι, είναι Marvel, και X-Men, είναι και Marvel. Πάντως εμείς καθόμαστε στο X-Men, το οποίο ήταν πολύ καλό. Είχε μέσα όλους τους χαρακτήρες και καλούς και κακούς. Το άλλο είναι το X-Men Origins Wolverine. Το οποίο ήταν στο PlayStation 3.
γενικά στην προηγούμενη γενιά. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και πολύ βίαιο και δεν το περίμενα. Ναι, δηλαδή. Ναι. Και είναι για να προμοτάρει την ταινία Wolverine, έτσι. Ναι, το Wolverine Origins. Που συνήθως δεν βγαίνουν καλά αυτά τα παιχνίδια. Όταν βγάζουν ένα παιχνίδι για να προμοτάρει την ταινία, δεν βγαίνουν καλά. Το συγκεκριμένο βγήκε πάρα πολύ καλό. Με το δυνατό παιχνιδάκι. Ναι, και τα επόμενα είναι για 16-bit κονσόλες. Το ένα είναι για Super NES, το Mutant Apocalypse, X-Men Mutant Apocalypse. Ναι. Και αυτό που είχα εγώ στην κατοχή μου, αλλά το έδωσα και το χάσα. Καλό είναι να μην δανείζετε τίποτα για αυτό τα χάσατε. Είναι το Clone Wars. Είχαμε λιώσει με το Μάκη. Παίζαμε και διπλό, το θυμάσαι. Ναι, ναι, επειδή είχα παίξει και το Mutant Apocalypse και το Clone Wars, μπορώ να πω ότι με σιγουριά το Clone Wars είναι πολύ καλύτερο από το. Του Super NES. Κλασικά όπως είπαμε για εκείνη την εποχή του D. Ναι, καλά. Και περνάμε τώρα, αγαπητέ, στον Batman. Ο οποίος είναι ο μοναδικός ήρωας, πιστεύω, που σε όλες τις γενιές κονσολών έχει και από ένα αξιοπρεπέστατο παιχνίδι, θα έλεγα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Δηλαδή και σε ταινίες. Ναι. Είναι γενικά ο πιο, έτσι πιστεύω εγώ, ο πιο προσεγμένος ήρωας από κόμιξ. Παντού. Ναι. Είτε και στα κόμιξ τα δικά του είναι και σοβαρά. Και, και στις ταινίες του. Αλλά και στα παιχνίδια, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Σχεδόν σε κάθε γενιά έχει και από ένα καλό παιχνίδι. Ναι, εντάξει, εδώ εμείς έχουμε βάλει τώρα τα παιχνίδια τα οποία όλοι καταλαβαίνετε ποια είναι. Τη σειρά Arkham. Αυτά έχουμε ξεχωρίσει. Σίγουρα υπάρχουν και στις προηγούμενες γενιές. Αλλά αυτά που έχουν ξεχωρίσει περισσότερο είναι η σειρά Arkham. Και μ' αρέσει και το Origins εμένα, το οποίο δεν είναι της Rocksteady. Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό το παιχνίδι. Και το καινούριο αυτό που βγάλανε. Το Arkham Knight. Είναι λίγο με τον Batmobile περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Όχι, είναι και αυτό πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ό,τι έχω παίξει από το πρώτο Arkham, το Arkham Asylum νομίζω, το πρώτο μέχρι τώρα και το Arkham Knight είναι υπέροχα. Υπέροχα. Δεν ξέρω, κάποια ίσως τα κράζουν. Πιο πολύ έφαγε το Origins κράξιμο, κλωτσιές ας πούμε, έφαγε το Origins με το Arkham Knight. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αξιόλογα και αυτά τα δύο. Mm-hmm. Εκπληκτικά. Και ο επόμενος. Σταμ, είναι φεύγουμε από τον Νυχτερίδα και πάμε στον Αράχνη. Πάμε στον Αράχνη, Spider-Man. Εδώ να πω εγώ δύο από προσωπική μου εμπειρία για το PSX. Το Spider-Man 1 και 2, Spider-Man λεγόντουσαν. Ναι, Spider-Man ήταν το 1 και το 2. Το 2 νομίζω λεγόταν Enter the Electro. Το δεύτερο που ήταν στο PlayStation το 1 που είχε βγει. Δεν το θυμάμαι. Δεν το σπάτω, εγώ θυμάμαι ότι ήταν από το κόμιξ αυτά που είχαν βγει, που είχε βγάλει και Wonder Times εδώ για μας. Ναι, ναι. Από αυτά τα κόμιξ ήταν, δηλαδή και το logo που είχε πάνω το Spider-Man ήταν από αυτό το κόμιξ, εμπνευσμένα τα παιχνίδια δηλαδή και τα έπαιζε εκεί και καλά. Δεν ξέρω αν ήταν ιστορίες από τα κόμιξ βέβαια, αλλά εντάξει παιδί. Σαν παιχνίδια ήταν πολύ καλή, εγώ το ευχαριστήθηκα. Και εγώ στο PlayStation 1, νομίζω ένα από τα δύο έχω παίξει, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο. Λογικά αυτά που θα σου έδωσα εγώ, το 2, γιατί το 1 μου το είχε δώσει άλλο σε μένα, το 2 το έχω αγοράσει εγώ. Και το Venom μέσα. Ναι, είχε και το Venom. Και τα υπόλοιπα είναι για την προηγούμενη γενιά, το Shattered Dimensions, ναι. Στο οποίο έχεις, νομίζω, χειρίζεσαι διαφορετικούς Spider-Man με είναι και από διαφορετικές εποχές. Και από διαφορετικές εποχές, ναι, από διαφορετικές εποχές πρέπει να είναι. Δεν είναι νομίζω διαφορετικοί χαρακτήρες σαν να αλλάζει ο χαρακτήρας του. Είναι διαφορετικοί Spider-Man. Ναι, διαφορετικοί. Από άλλες. Παράλληλα, συμπάντα τώρα από άλλες εποχές. Ναι, ναι. Και αλλάζουν πιστολές νομίζω. Τέλος πάντων, εμείς αναφέρουμε τώρα εδώ τα αξιοσημείωτα. Ποιο αν θέλει να κοιτάξει κάποιος, αν θέλει να ασχοληθεί με τα παιχνίδια του Spider-Man. Και το επόμενο είναι το Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2. Το οποίο είναι για όλες τις πλατφόρμες. Για όλες τις πλατφόρμες και είναι ένα από τα πιο αξιόλογα Spider-Man που έχουν βγει. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τα δύο που είπα εγώ από προσωπική μου εμπειρία, ναι, όντως εκείνη την εποχή που τα έπαιξα ήταν πολύ καλά. Εξαιρετικά. Ναι, ήταν ωραία. Ήταν από τα καλύτερα Spider-Man που είχαν βγει, γιατί μέχρι τότε βγαίνανε, ξέρεις, beat em up. Ναι, ναι. Είχαν βγει κάποιοι για Atari. Είχαν βγει από. Είναι παλιό. Σε όλες τις πλατφόρμες είχαν βγει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι περισσότερο. Είχα δοκιμάσει και κάποια, ένα ιδιαίτερα που είχε. Στο εξώφυλλο είχε το Spider-Man, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ναι. The Amazing Spider-Man νομίζω λεγόταν και αυτό. Απλά ήταν από το κόμιξ το The Amazing Spider-Man. Ήταν ο Venom, ήταν ο Garnet, δεν παίζονταν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα να το παίξω. Εμείς τώρα εδώ σας αναφέραμε τα καλύτερα. Δηλαδή του PSX αυτά τα δύο. Το Shattered Dimensions. Το Shattered Dimensions το οποίο είναι για την προηγούμενη γενιά. Και το The Amazing Spider-Man 2 είναι και στην τωρινή και στην προηγούμενη γενιά. Ναι, το οποίο βασίζεται στην ταινία. Όποιος θέλει να το δει. Είναι καλό αυτό από ό,τι έχω τσεκάρει. Φαινόταν πολύ διασκεδαστικό. Είχε το ξύλο του. Ναι, πείτε map. Πείτε map. Ναι, κανονικά. Είχαν κάνει καλή δουλειά λέει, και καλά με τους ιστούς που γκρεμιούσαν από κτίριο σε κτίριο κτλ. Ήταν πολύ καλή δουλειά. Και γενικώς όλο το level design κτλ. Είχαν κάνει καλή δουλειά.
Έτυχε, ναι. Και τελευταίο λοιπόν για το σημερινό βίντεο έχουμε αφήσει το Captain America. Και γιατί το αφήσαμε τελευταίο, γιατί είναι πολύ αξιοπρεπέστατο σαν παιχνίδι. Βασίζεται στην ταινία. Είναι το Captain America Super Soldier. Για την προηγούμενη γενιά. Για την προηγούμενη γενιά, ναι. Το οποίο είναι και σπάνιο να βρεις να παίξεις. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το βρω. Τη φάση που το έπαιξα για PlayStation, για Xbox 360, το είχα νοικιάσει. Το έφτασα κάπου μέχρι τη μέση. Είχαν ανέβει λίγο τα φράγκα, οπότε το πήγα πίσω. Λέω, θέλω να πληρώσω τώρα τα λεφτά, δεν τα αγοράζω καλύτερα. Τελικά δεν τα αγόρασα, δεν το έβρισκα να τα αγοράσω, ούτε μεταχειρισμένο το καινούργιο για κάποιο λόγο. Εν τω μεταξύ, να πω ότι είχε και ένα 3D mode αυτό. Μπορείς να το δεις αν έχεις τηλεόραση 3D, να το δεις και 3D. Να το παίξεις 3D, ναι. Ναι. Ωραίο παιχνίδι. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, το οποίο είναι και έτσι λίγο ελκυστικό σαν θέμα. Όπως ακριβώς στην ταινία, ρε παιδί μου. Ναι, όπως ακριβώς στην ταινία. Πολύ καλούς μηχανισμούς. Κάνανε φοβερή δουλειά σε όλα όσα είχε, δηλαδή και στα κόμπο σου, στα κόλπα που έκανες με την ασπίδα σου, αυτά τα ψηλό πλαθωρμάκια που έπρεπε να πηδάς ή να κρύβεσαι, ξέρω εγώ. Ήταν... Είχε και κάποιους γρίφους μέσα. Ναι, ναι. Τυπικούς βέβαια, φανταστείτε. Και θύμιζε και λίγο έτσι, γιατί έπαιρνε σε κάποια φάση και κάποια όπλα. Θύμιζε και λίγο Gears of War, έτσι όπως κρυβόταν να ρίξει κτλ. Καλά, την πιο πολύ δουλειά με την ασπίδα την έκανες. Αρκετά καλό σαν παιχνίδι. Εγώ το θεωρώ διαμάντι της προηγούμενης γενιάς, είτε το παίξετε στο Xbox, είτε το παίξετε στο PlayStation 3. Και εδώ φτάνει το τέλος. Κρατήσαμε άλλο ένα επίσης, δεν τελειώνουμε. Α, άλλο ένα έχω κρατήσει, ας πούμε, που είχαμε παίξει σε arcade. Mm-hmm. Το έχω παίξει σε emulator. Είναι Captain America and the Avengers. Α, ναι ρε φίλε. Κλασικό 2D beat'em up, scrolling, όπως έχουμε βρει αρκετά κιόλας και σας είπαμε. Εγώ αυτό το είχα παίξει παρεμπιπτόντως και το ξέχασα κιόλας. Mm-hmm. Το είχα παίξει στο Mega Drive. Ναι. Το ίδιο. Το θυμάμαι και αυτό που είχες. Βέβαια, εγώ το έπαιξα σε emulator αυτό. Εκεί παίζεται και τριπλό, αν θυμάμαι καλά. Τραπλό παίζεται. Και τετραπλό. Έχεις τον Captain America, έχεις τον Arrow, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Όχι τον Arrow, τον Hawkeye. Το Hawkeye, ναι, μπερδεύτηκα κατέψη. Ναι. Ναι, εντάξει, και αυτοί και οι δύο το ξέχουνε. Iron Man. Έχεις τον Iron Man και ποιον άλλο να ρε φίλε. Μπορώ να το θυμηθεί και ποιον άλλο έχεις. Ποιος ήταν ο άλλος. Πώς ήταν ο Iceman ήταν ο άλλος. Παίζει ναι, 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 μπορείς να είμαι πολύ σίγουρο. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλό, διασκεδαστικό. Εξαιρετικό, ναι. Διασκεδαστικό. Για να είναι και σε arcade, γιατί τα arcade πάντα, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, ήταν διασκεδαστικά. Ναι, ναι, ναι. Τα λιροφάγη. Δεν γινόταν, ήταν full φαντασμαγωρικά εκεί, εκρήξεις και όλα αυτά. Όπως γίνονται τώρα σε αμερικάνικες ταινίες καινούργιες. Και θυμάμαι ότι ο τελευταίος αργηγός ήταν ο κοκκινοκέφαλος. Ναι, ο τελευταίος αργηγός ήταν αυτός. Γιατί εσύ το έπαιξες φίλε σε τάλιρα, εγώ το έπαιξα σπίτι. Οπότε και ξέρεις τι κάνεις για να το βγάλεις. Έχει 4 χαρακτήρες και μπορεί να παίξει τετραπλό, ωραία. Ναι, αλλά του. Όχι, διπλό νομίζω παίζεται. Δεν παίζεται τετραπλό. Αυτό δεν έχει 4 πόρτο. Δεν ξέρω αν γινόταν. Να σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Να παίξει τετραπλό σε arcade δεν ξέρω αν γινόταν. Αλλά στο Mega Drive δεν γινόταν τετραπλό. Εγώ μπερδεύτηκα γιατί έχει 4 χαρακτήρες να διαλέξεις. Γι' αυτό είπα τετραπλό. Οπότε ναι. δεν παίζονταν τετραπλό. Διπλό παίζονταν. Απλά είχε να διαλέξει ανάμεσα σε 4 χαρακτήρες όποιον ήθελες εσύ. Το θέμα είναι ότι αν έπαιρνα ας πούμε τον Iron Man και ξεκινάρα και είχαν άλλες ζωές, μετά άλλαζα port, το βάζω στο Player 2 και σήκω άλλο. Και ξεκινάει με άλλο. Ναι, για να έχω περισσότερα κανονάκια. Ναι. Ζωές και continue. Γιατί σου είχε ο κάθε παίκτης, νομίζω, 3 ζωές, συν αυτές που θα έπαιρνες bonus. Ναι. Συν τα 3 continue που είχες. Άρα όταν έχανες τα πάντα όλα, το βγάζες μέχρι να μετρήσει ο χρόνος, το βάζεις στο πλάκι, ναι. Άλλο και παίζεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάποιο βίντεο παιχνίδι που δεν το αναφέραμε από Super Heroes, ξέρετε, από κάτω, εδώ γράψετε. Like και subscribe στο βίντεο. Ναι, και αυτοί που δεν κάνετε, να κάνετε. Mm-hmm. Δεν κοστίζει, τσάμπα είναι λέμε. Βεβαίως. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Γεια χαρά. Γεια σας.